η ισπανική SEAT κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο των δύο τροχών με το ηλεκτρικό Mo e-Scooter 125 που έγινε σε συνεργασία με τη Silence. Κινείται χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 7000 W και διαθέτει τρία modes λειτουργίας, Eco, City και Sport, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 70, 85 και 100 χιλιόμετρα την ώρα αντίστοιχα, ενώ αλλάζει η απόκριση του γκαζιού και το φρένο κινητήρα. Για την τροφοδοσία του με ρεύμα, φροντίζει μια μπαταρία λιθίου 52 V με χωρητικότητα 5,6 kWh, η οποία αποτελεί χωρίς αμφιβολία το επίκεντρο της κατασκευής. Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι τροχήλατη και μεταφέρεται σαν μικρή βαλίτσα, κάτι πολύ θετικό, καθώς ζυγίζει 40 κιλά, οπότε η μεταφορά της θα ήταν πολύ δύσκολη αν δεν είχε ρόδες. Επίσης, έχει ενσωματωμένο φορτιστή, οπότε απλά τη βάζει στην πρίζα με μια πλήρη φόρτιση να ολοκληρώνεται σε περίπου 6 ώρες. Έχουμε να κάνουμε με ένα κανονικού μεγέθους σκούτερ που μπορεί να μεταφέρει με ευκολία 2 άτομα, οπότε η παρουσία του στο δρόμο όχι μόνο δεν περνά απαρατήρητη, αλλά τραβάει τα βλέμματα. Η σχεδίασή του είναι μοντέρνα και ρομποτική θα λέγαμε, αφού είναι λες και το έσκασε από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Στο εμπρός μέρος έχουμε τον διακριτικό στρογγυλό LED προβολέα, ενώ στις άκρες του φέρινγκ υπάρχουν LED που εκτελούν χρέη DRL αλλά και flash, καθώς το χρώμα τους αλλάζει από λευκό σε πορτοκαλί. Κοιτώντας το σκούτερ από την αριστερή πλευρά, ξεχωρίζει η τετράγωνη μπαταρία που βρίσκεται εκεί που θα είχαμε τον κινητήρα σε ένα βενζινοκίνητο σκούτερ, ενώ ο τροχός είναι σε κοινή θέα καθώς το ψαλίδι είναι μονόμπρατσο. Κάτω από τη σέλα υπάρχει ένας μεγάλος ενιαίος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη, ενώ το επίπεδο πάτωμα και ο γκάτζος δίνουν έξτρα πόντους πρακτικότητας. Στο αριστερό μέρος της ποδιάς έχουμε και θύρα USB για τροφοδοσία συσκευών. Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι το Mo διαθέτει όπισθεν, η οποία ενεργοποιείται από ένα κουμπί στην αριστερή μεριά του τιμονιού, αλλά και σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα.